Διαμαντίδη και, και πιο πάνω το, το πρόβλημα το ίδιο θα έχετε και εσείς εδώ υποθέτω στην ε, Μηχανιώνα που είσαστε και στην περιοχή ευρύτερα αλλά και από, τους, από τις εξαγωγές τι βλέπετε, πώς πάει το πράγμα. Ε, υπάρχουν ελλείψεις ε, παντού σε, όλα, ε, σε όλους τους τομείς της οικονομίας και στην επιχείρηση δικιά μας. Εμείς βέβαια το λύσαμε διότι δημιουργήσαμε μια σχολή εκπαίδευσης των ανέργων της περιοχής μας στην εκμάθηση γραφής δικτυών. Αξιάνετε εξε... εσεί σχολή. Και συσχολή. μέσα από τη σχολή βρίσκετε εργαζομένου. Εδώ και πέντε χρόνια. Α, δύο εξεγεμένοι, εξεγεμένοι εργαζόμενοι από την εταιρεία μα διδάσκουν στου ανέργου και τι άνεργε τη περιοχή τη ραφή των διχειών. Όσοι τελειώνουν τη σχολή αυτή, εμεί προσλαμβάνουμε. Το έχουμε λύσει αυτό εμεί εδώ και πέντε χρόνια. Και γι' αυτό μα έχει επισκεφθεί και ο Πρωθυπουργό πέρσι για να δει πώ το κάνουμε. Τώρα, τι γίνεται σήμερα. Υπάρχουν ανάγκε σε όλε τι επιχειρήσει. Όλοι το λένε αυτό. Δεν υπάρχει αυτό όμω ποσοτικοποιημένο. Τι έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει, ο Νεσέβη κάνει ενέργειε γι' αυτό. Σημαντικέ ενέργειε. Υπογράψαμε ένα MOU με τη ΔΥΠΑ την, για τι ημέρε καριέρα. Ναι. Συμμετείχαμε και εμεί στι ημέρε καριέρα. Οι ημέρε καριέρα το συζητούσαμε και πριν. Λειτουργεί ω θεσμό, ω διαδικασία. Έτσι φυσικά, δηλαδή, είναι. Φυσικά. Έχει, έχει αποτελεσματικότητα. Ρε, έχει είμαστε, μεγάλη δηλαδή. αποτελεσματικότητα. Ναι. Οι ημέρε καριέρα έγιναν Θεσσαλονίκη χθε και προχθέ. Ε, συμμετείχαν ε, περίπου 115 επιχειρήσει. Συμμετείχε και ο ΣΕΒΕ με 30 επιχειρήσει δικέ του, οι οποίε δεν μπόρεσαν να έρθουν, αλλά τι εκπροσωπούσε ο ΣΕΒΕ. Και πέρασαν από εκεί 4.000 ενδιαφερόμενοι και κατέθεσαν τα βιογραφικά του για να βρουν δουλειέ. Μάλιστα. Ε, Εμεί και σαν ΣΕΒΕ έχουμε κάνει μια έρευνα ε, πριν ε, δύο μήνε. Απάντησαν οι επιχειρήσει μα, μέλη του ΣΕΒΕ, μέσα σε μερικέ μέρε και ζητούσαν χιλιάδε εργαζόμενου. Τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει πρώτα να γίνει μια καταγραφή κατά τόπου. Έχουμε συνοηθεί, εννοώ κατά νομό, κατά επιμελητήριο. Έχουμε συνοηθεί με το Υπουργείο Εργασία και με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων να καταγράψουν τα επιμελητήρια μέσω γεμί τι ανάγκε των επιχειρήσεων σε εξειδικευμένο προσωπικό και σε πραγματικά νούμερα και σε ειδικότητε. Πρέπει να ανταποκριθούν οι επιχειρήσει, βέβαια. Εκεί είναι το ζήτημα. Πρέπει να ανταποκριθούν οι επιχειρήσει. Νομίζω όμω ότι επειδή το παράδειγμα του ΣΕΒΕ, έχουμε τα μέσα να το κάνουμε yeah. αυτό. Αν γίνει μια καμπάνια, το θέλει και η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, Μάλιστα στι 12.09. Ε, 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 ανακοίνωσαν ότι ε, θα βοηθήσουν τι μικρομεσαίε επιχειρήσει στην εξέβρεση προσωπικού. Έχω συνοηθεί και με τον κύριο Σχοινά, τον αντιπρόεδρο τη Κομισιόν, γιατί ο στόχο είναι να καταγραφούν οι ανάγκε των επιχειρήσεων πανευρωπαϊκά, όχι μόνο στην Ελλάδα, αναπεριοχή και να εκπαιδεύσουμε του ανέργου τη περιοχή σύμφωνα με τι ανάγκε των επιχειρήσεων. Όπου οι ειδικότητε δεν φτάνουν ή κάπου περισσεύουν, θα πρέπει να τι εκπαιδεύσουμε με τι ειδικότητε που ζητούνται να ενημερώσουμε επίση και τα ΚΕΚ και, τη ΔΥΠΑ ότι αυτέ οι ειδικότητε ζητούνται και αυτού του ανέργου ή του ενδιαφερόμενου πρέπει να εκπαιδεύσουμε για να βρούμε δουλειά. Όταν και ο εργαζόμενο ξέρει ότι θα βρει δουλειά ή τον περιμένουν 4-5 δουλειέ, ή ο φοιτητή όταν βγει από το πανεπιστήμιο ξέρει ότι τον περιμένουν 4-5 δουλειέ, ούτε στο εξωτερικό θα πάει και να είστε σίγουροι θα τελειώσει και το πανεπιστήμιο πιο γρήγορα. Λέει. Πάνω σε αυτό εργαζόμαστε σαν ΣΕΒΕ, είμαστε ο διαμεσολαβητή ώστε να μπορέσουμε η ανεργία να μειωθεί και οι επιχειρήσει να βρίσκουν αυτού του εργαζόμενου. Διότι είναι Έχω, ένα σχήμα οξύμορο. Να μειωθεί η ανεργία, αλλά... Ε, να μειωθεί με κανονικέ θέσει εργασία. Φυσικά. Δηλαδή δείτε. τα τετράωρα κτλ. Εντάξει, είναι μια ανάσα για πολλά παιδιά και τα παιδιά. Είναι μια ανάσα. Αλλά δεν είναι λύση του προβλήματο. Δεν είναι κανονικέ δουλειέ. Ε, ξέρε, Ξέρετε, όλε οι επιχειρήσει ζητούν εργαζόμενου εκτό από τι εποχιακέ δουλειέ. Ναι. Αναλόγω στο επάγγελμα, ζητούν εργαζόμενου για 8 ώρε. Για Αυτό λέω. Με κανονική εργασία, και, και, κανονική ασφάλιση, και, κανονικά όλα. Και ένα άλλο. <laughs> Όταν έχει ένα εργαζόμενο τετράωρο ή πεντάωρο, στοιχίζει 20% ακριβότερα αν τον είχε 8 ώρε ε, αναλογικά φυσικά. Ναι, Επομένω, οι επιχειρήσει πλέον θέλουν να παίρνουν 8 ώρε, αν το επιτρέπει φυσικά και η δουλειά του.